πατέρα Γιώργη. Κύριε Δημήτρη Μινά, πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης και Βικτωρίας. Γενικός πρόξενος της Ελλάδος, κύριε Ελένη Λιανίδου. Βουλευτής του Μέα Γουαίβολη και της κυβέρνησης της Βικτώριας, Mr. Michael Gidley. Βουλευτήνα του Όκλη, κύριε Ann Barker. Πρόεδρος του Παγκόσμιου Συμβούλιο Ελλήνων Βουλευτών, κύριε Γιάννη Πανταζόπουλε. Πρόεδρος της Ελληνικής Ορθόδοξης Κοινότητας Μελβούρνης και Βικτωρίας, κύριε Βασίλη Παπαστριάδη. Αντιπρόεδρος του Victorian Multicultural Commission, κύριε Ρος Αλατσάς. Αντιπρόσωπος του Δημάρχου του Μόνας, κύριε Στέφανος Δημόπουλος. Σύμβολο του Μόνας, Παύλος Κλισάρης, Βασίλη Ποντίκος, Θεόδωρος Ζωγράφος. Προέδροι Ελληνικών Σωματείων και Αδεποτήτων. Εκλέκτοι συμπαριακοί συμπατριώτες, αδελφοί Έλληνες. Με το μακεδονικό γλέντι συνορτάζουμε με ολόκληρο τον ελληνισμό της ημέρας εθνικής αντάστασης, της ημέρας δόξας, της ημέρας γιορτής του ελληνισμού. Τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση της Μακεδονίας και Θράκη. Τα 100 χρόνια από την ένωσή μας με την ελευθερία και με την ελεύθερη παλιά Ελλάδα. Τα 100 χρόνια από την εθνική μας ανεξαρτησία ως αναπόσπιτο κομμάτι του ελληνισμού και της Ελλάδος. Η σημερινή γιορτή, το σημερινό αντάμωμα, είναι σύμβολο ενότητας και συνοχής του ελληνισμού. Είναι χειρονομία αγάπης και πράξη αποδοχής και αποσίωσης. Η Παμακεδονική Ένωση, ως ορθολογικός φορέας του μακεδονικού ελληνισμού, αισθάνεται υπερήφανη που συνορτάζει συστηματικά και οργανωμένα την πατριωτική και ιστορική αυτή επετείου και μέσα από τα πλαίσια των Δημητρίων καλεί όλους τους Έλληνες όλων των αδελφών εμερισμάτων της κοινής μας πατρίδας να συνορτάσουμε και μαζί με τη στήριξη εδώ στη Μελβούρνη. Εν πρώτης, μνημονεύουμε σήμερα όλους τους μακεδονομάχους και αγωνιστές της ελευθερίας που έπεσαν στα μέτωπα των μάχων. Μνημονεύουμε όλους τους πρωτοεργάστες των μακεδονικών σωματείων που δεν ζουν πλέον αλλά πρόσφεραν γενναιοδώρα. Μνημονεύουν όλους όσοι γενναιοδώρα ευεργητήσαν την υπόθεση της Μακεδονίας. Μνημονεύουν και τιμούμε τους πρόγονους, τους νεκρούς και τους αγωνιστές μας. Ταυτόχρονα γιορτάζουμε. Γιορτάζουμε με χορούς και τραγούδια της ανεξαρτησίας μας, την ελευθερία μας. Το δικαίωμα να έχουμε γνώμη και άποψη, να έχουμε εθνική ταυτότητα. Γιορτάζουμε τη μεγάλη νίκη των Βαλκανικών πολέμων. Γιορτάζουμε το δικαίωμα να διατηρούν την ταυτότητα και τον πολιτισμό και τη γλώσσα μας εδώ στην Αυστραλία. Γιορτάζουμε το δικαίωμα να τιμούμε τις παράδοσες και τα έθιμά μας και να ανατρεχούμε στην πολιτιστική μας κουλτούρα. Σας καλούμε να γιορτάσουμε, να χαρούμε και να χορέψουμε. Ζήτω η Ελλάδα! Ζήτω η Αυστραλία! Και προπαντός ζήτω η Μακεδονία! Θα ήθελα τώρα να καλέσω στο μικρόφωνο τον πρόεδρο της Μακεδονικής Ένωσης Μελβούρνης και Βικτωρίας, τον κύριο Δημήτρη Μινά. Αγαπητοί συμπατριώτες, χρόνια πολλά σε όλους. Όπως ξέρετε, σήμερα γιορτάζουμε τα 100 χρόνια από την απελευθέρωση
της Μακεδονίας μας. Καλώς ήρθατε στο Μακεδονικό Πανηγύρι. Θα ήθελα να καλωσορίσουμε όλοι μαζί τον Υπουργό Μακεδονίας Θράκης, τον Υπουργό μας κύριο Θεόδωρο Καράβλου. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε. Πατέρα Γεώργιε, Γενική Πρόξενη της Ελλάδος, κυρία Λιανίδου, αντιπρόσωπε της πολιτιακής κυβέρνησης, κύριε Μάικλ Γκίμπλι, καλωσορίζω την Άννα Μπέρκ από την Αντιπολίτευση, τον Γιάννη Πανταζόπουλο, τον πρώην υπουργό μας, τον πρόεδρο της κεντρικής κοινότητας, τον Παπαστεριάδη. Κύριε Παπαστεριάδη, το θυμάμαι, προσπαθώ να θυμηθώ τον επόμενο. Θα λέω στα γρήγορα για να μην καθυστερώ. Τον Σπύρο Ραζιά, το Multicultural Commissioner και όλους τους προεδρούς από όλους τους οργανισμούς της παροικίας μας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ να περάσετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα, όπως βλέπετε ο καιρός έστρωσε, και η υπόλοιπη μέρα μετά τις ομιλίες είναι δικιά σας, να χορέψετε, να γλεντήσετε και να γιορτάσουμε την απελευθέρωση της Μακεδονίας μας.